Η αλήθεια είναι ότι όταν επικοινώνησαν μαζί μας από την Octabit για να παρουσιάσουν ορισμένα προϊόντα της Anker, περίμενα ότι θα σκάγανε στο στούντιο φορτιστές, power banks και hubs. Έτσι λοιπόν, όταν έφτασε το πακέτο και βρήκα μέσα ένα ζευγάρι ακουστικών και μία κάμερα ασφαλείας, η έκπληξή μου ήταν μεγάλη. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είχα απολύτως καμία ιδέα ότι ουσιαστικά η Anker είναι ένα από τα 4 sub-brands που απαρτίζουν το Anker Innovation Group, το οποίο αποτελείται και από τη Soundcore, η οποία εστιάζει σε προϊόντα ήχου, την Eufy, η οποία εστιάζει σε προϊόντα smart home, και την Nebula, η οποία εστιάζει σε προϊόντα portable entertainment. Δεν πειράζει όμως, εδώ είμαστε κι εμείς για να μαθαίνουμε μαζί με εσάς. Η αλήθεια είναι επίσης ότι όταν ήρθαν τα προϊόντα σχεδίαζα να κάνω ένα βίντεο και για τα δύο, όμως χρησιμοποιώντας τα διαπίστωσα ότι αξίζουν το δικό τους ξεχωριστό βίντεο, οπότε ουσιαστικά σε αυτή εδώ την παρουσίαση θα εστιάσουμε μόνο στα ακουστικά και την καμερούλα θα τη δείτε σε δικό της ξεχωριστό review. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τα ακουστικάκια λοιπόν είναι τα Liberty Air 2 Pro και νομίζω ότι από το όνομά τους καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζευγάρι ακουστικά in-ear με σχεδίαση η οποία είναι προφανώς εμπνευσμένη από τα AirPods και προφανώς ανταγωνίζονται και τα AirPods και τα AirPods Pro. Η συσκευασία ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ νεανική, δίνει και μάλιστα όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρει κανείς για το προϊόν. Τώρα εγώ δεν θα τις διαβάσω όλες, θα σταθώ σε ορισμένες μόνο καθότι θα τα αναλύσουμε όλα στην πορεία. Θέλω λοιπόν μόνο να κρατήσετε πρώτον ότι τα ακουστικά έχουν προφανώς σύστημα ακύρωσης θορύβου, υποστηρίζουν αυτονομία μέχρι 26 ώρες προφανώς με την θήκη μεταφοράς, έχουν υποστήριξη για wireless charging και αυτό εδώ που μου άρεσε εδώ στο πλάι είναι που δείχνει ακριβώς τις μονάδες τους, οι οποίες λέει εδώ είναι κατασκευασμένες από 10 διαφορετικά layers, nano layers μάλιστα τα λέει εδώ η εταιρεία, προκειμένου λοιπόν να εξασφαλίσουν τον πιο διαυγή ήχο με τις μικρότερες δυνατές παραμορφώσεις. Εδώ λοιπόν τώρα ανοίγοντας τη συσκευασία υπάρχει και ένα τρίπτυχο εδώ που εξηγεί ακριβώς πώς είναι, πώς λειτουργεί το σύστημα του noise cancellation, αλλά αυτό θα το δούμε στην πράξη. Και φυσικά εδώ κανονικά είναι τα ακουστικά. Όπως βλέπετε εσείς εδώ τώρα, η θηκούλα και τα ακουστικά παρουσιάζονται ξεχωριστά. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτός ο τρόπος παρουσίασης. Και ακριβώς από κάτω έχουμε το bundle με τα διάφορα εγχειρίδια και το Quick Start Guide, το καλώδιο της φόρτισης και αυτό που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ακριβώς από κάτω, όχι ένα, όχι δύο, όχι τρία, αλλά 8 διαφορετικά ζεύγη από εναλλακτικές μύτη σιλικόνης. Αν προσθέσουμε τώρα και αυτοί όπου έχουν τα ακουστικά, έχουμε λοιπόν συνολικά 9 διαφορετικές μύτες σε διαφορετικά μεγέθη, οπότε αποκλείεται να μην βρείτε μία η οποία να ταιριάζει στα αυτιά σας. Μας κακομαθαίνετε πολύ εσείς εκεί στην Soundcore και χαλάτε λίγο την πιάτσα, αλλά μας αρέσει πολύ αυτό. Η θηκούλα λοιπόν τώρα την βλέπετε, είναι αυτή εδώ, είναι ίσως λίγο μεγαλύτερη από άλλες θηκούλες, αλλά για μένα δεν αποτελεί πρόβλημα. Εδώ βλέπετε και τη σύγκριση σε σχέση με την θήκη των Galaxy Buds Pro, είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά παραμένει ξαναλέω πολύ βολική. Εγώ εδώ τώρα έχω την Titanium, την White, την απόχρωση, όμως τα ακουστικά βγαίνουν σε άλλες 4 αποχρώσεις, οπότε μπορείτε να διαλέξετε αυτή που σας αρέσει πιο πολύ. Ενώ εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι εδώ η θήκη ανοίγει συρταρωτά, είναι έτσι πολύ κλάση το άνοιγμα, πάρα πολύ βολικό και φυσικά είναι μέσα τα ακουστικά, μαγνητίζουν και δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν από τη θέση τους. Τώρα νομίζω ότι φαίνεται στην κάμερα, ανοίγοντας τη θήκη φωτίζονται εδώ και οι ενδεικτικές λιχνίες οι οποίες σας δείχνουν τη στάθμη της μπαταρίας της θήκης, ενώ αν το παρατηρήσετε ανάβουν και δύο λιχνίες μέσα εδώ για να δείτε ότι ουσιαστικά και το κάθε ένα από τα δύο ακουστικά είναι φορτισμένο. Σε ό,τι αφορά τη χρήση τώρα, προφανώς και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά τόσο μαζί όσο και ένα-ένα, δεν υπάρχει απολύτως κανένας περιορισμός, δεν υπάρχει κάποιο ακουστικό δηλαδή το οποίο να λειτουργεί ως master slave. Φοράτε λοιπόν ένα ακουστικό αν θέλετε και κάνετε κανονικά τη δουλειά σας. Μέχρι εδώ καλά λοιπόν, εγώ είχα μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος και από την εμπειρία του unboxing και από τις αρχικές εντυπώσεις των Liberty Air 2 Pro και ομολογώ ότι ήθελα πάρα πολύ να τα χρησιμοποιήσω να δω πώς αποδίνουν στην πράξη, αλλά να χρησιμοποιήσω και την εφαρμογή, καθώς σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χαλάσει ή να φτιάξει την εμπειρία χρήσης ενός τέτοιου προϊόντος. Ομολογώ λοιπόν ότι εδώ η Soundcore δεν με απογοήτευσε και έμεινα πολύ ευχαριστημένος και από το πώς παίζουν τα ακουστικά, αλλά έμεινα και ευχαριστημένος και από την εφαρμογή. Πάμε λοιπόν να σας την δείξω. Εγώ προφανώς εδώ τα έχω ήδη συνδεδεμένα με το κινητό μου. Ανοίγοντας λοιπόν την εφαρμογή, μπαίνουμε στην κεντρική οθόνη, όπου εδώ εμφανίζονται τα συνδεδεμένα ακουστικά. Προφανώς αν είχα και κάποια άλλη συσκευή της Soundcore, η οποία να είναι συμβατή, θα μπορούσα εδώ από το Add Device να την προσθέσω. Στο κάτω μέρος τώρα βλέπω ότι έχουμε τρεις καρτέλες.
Η δίπλα είναι η καρτέλα του community και η τελευταία καρτέλα είναι του λογαριασμού. Πάω ξανά στην αρχική και εδώ υπάρχει και ένας player ο οποίος θα μας έδειχνε αυτή τη στιγμή αν θα έπαιζε κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν παίζει κάτι. Θα ξεκινήσω τώρα να δούμε λίγο, να μιλήσω για τα controls. Πατώντας λοιπόν πάνω στην καρτέλα του προϊόντος, εμφανίζεται η οθόνη όπου είναι το μενού πια με όλες τις επιλογές των ακουστικών. Εδώ έχουμε καταρχάς το γραφικό και ακριβώς από κάτω έχουμε ξεχωριστή ένδειξη για τη στάθμη της μπαταρίας του κάθε ακουστικού. Και μετά είναι οι τρεις βασικές επιλογές. Η πρώτη είναι για το ambient sound, ουσιαστικά το πώς λειτουργεί το σύστημα του noise cancellation. Είναι το tip fit test, θα εξηγήσω σε λίγο τι είναι αυτό. Και οι δύο μετά οι επιλογές, η μία για τα controls και η άλλη για τα equalizer. Θα ξεκινήσω τώρα στην προκειμένη περίπτωση με τα controls. Προφανώς το καταλαβαίνετε ότι όπως όλα τα αντίστοιχα προϊόντα, έτσι και τα Liberty Air 2 Pro έχουν τα δικά τους, τη δική τους επιφάνεια αφής και μπορούμε λοιπόν να ελέγξουμε την αναπαραγωγή της μουσικής κτλ. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ξεχωριστές ρυθμίσεις για το single tap, για το double tap και για το παρατεταμένο πάτημα, οπότε μπορείτε να φέρετε πάρα πολύ ωραία τα ακουστικά στα μέτρα σας. Πάμε λοιπόν τώρα πίσω, δίπλα στην καρτέλα εδώ την Equalizer. Μπορούμε λοιπόν να φορτώσουμε κάποιες έτοιμες καμπύλες. Εδώ αν επιλέξω το Professional θα δείτε ότι έχουμε κάποιες καμπύλες EQ οι οποίες είναι από επαγγελματίες του ήχου. Τώρα εγώ δεν αναγνωρίζω κανέναν, μάλλον είμαι παππούς, αλλά δεν πειράζει. Το πιο σημαντικό για μένα είναι πάνω εδώ η επιλογή που λέει Personalize Earphones, όπου ουσιαστικά είναι ποια είναι η διαδικασία αυτή, η Hear ID που λέει από πάνω. Και τι είναι το Hear ID? Είναι μια διαδικασία η οποία σας φτιάχνει custom καμπύλη EQ για τα δικά σας αυτιά. Ουσιαστικά αν κάνετε τη διαδικασία θα δείτε ότι εκείνη την ώρα τα ακουστικά, η εφαρμογή παίζει κάποιους τόνους ξεχωριστούς σε κάθε ακουστικό από χαμηλές μέχρι υψηλές συχνότητες και ανάλογα με το δικό σας το feedback εκείνη τη στιγμή, δηλαδή αν ακούτε ή αν δεν ακούτε τον σχετικό τόνο, έρχεται λοιπόν και φτιάχνει την custom καμπύλη για το κάθε ακουστικό ξεχωριστά, οπότε αυτή λοιπόν είναι πια κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σας. Εγώ βρήκα τη συγκεκριμένη λειτουργία πάρα πολύ χρηστική, πάρα πολύ διαφανή, γιατί υπάρχουν και άλλες εφαρμογές οι οποίες έχουν αντίστοιχη λειτουργία, αλλά ουσιαστικά την κάνουμε αυτόματο τρόπο και δεν έχεις καμία εικόνα για το τι γίνεται και πώς γίνεται. Και ομολογουμένως ο ήχος των ακουστικών έφτιαξε ακόμα περισσότερο μετά και την καμπύλη. Όχι πως εγώ είχα κάποιο παράπονο. Και μια και μίλησα εδώ για τον ήχο, να πω ότι τα ακουστικά εδώ μπορείτε να δείτε ότι υποστηρίζουν στο Sound Mode. Αν πάω εδώ, υπάρχει και λειτουργία LDAC για καλύτερη ποιότητα ήχου. Οπότε λοιπόν εσείς ακούτε μουσική. Μόνο που εδώ θέλω να κάνω μια παρατήρηση, γιατί εγώ αντιμετώπισα ένα αρκετά σοβαρό πρόβλημα με το LDAC. Και ποιο ήταν αυτό το πρόβλημα? Ήταν ότι ενώ τα ακουστικά παίζανε μια χαρά, όταν κάποιος με έπαιρνε και εγώ έπρεπε να απαντήσω σε κάποια κλίση hands-free, εγώ ναι μεν άκουγα τον συνομιλητή μου, αλλά δεν με άκουγε κανείς. Βγάζοντας το LDAC και επιστρέφοντας τα ακουστικά στο normal mode, εκεί δεν είχα απολύτως κανένα πρόβλημα, η φωνή μου ακουγόταν καμπάνα, δεν παραπονέθηκε ποτέ κανείς. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι πρόβλημα μόνο των ακουστικών που είχα εγώ ή αν είναι γενικότερο πρόβλημα, πάντως κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και ούτε είναι βολικό να αλλάζετε mode, γιατί όπως γράφει και εδώ η εφαρμογή, η αλλαγή mode χρειάζεται να κάνουν restart τα ακουστικά, θέλει 10 δευτερόλεπτα αυτό, οπότε πρακτικά δεν είναι δυνατόν να αλλάζετε εσείς προφίλ όποτε θέλετε να απαντήσετε σε κλήσεις. Καλό θα είναι αν είναι bug ή δεν ξέρω τι άλλο είναι, να το δουλέψει αυτό η Soundcore. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, να μιλήσω λίγο για το tip fit test, το οποίο και αυτό είναι σημαντικό. Ουσιαστικά γι' αυτό εδώ τι είναι? Είναι μια διαδικασία η οποία φοράτε τα ακουστικά και παίζουν κάποιους τόνους στα πάλι το λογισμικό και σας λέει λοιπόν αν η εφαρμογή των ακουστικών είναι η σωστή ή αν χρειάζεται να αλλάξετε μύτες ή να τα μετακινήσετε λίγο στα αυτιά σας. Ομολογώ ότι και εδώ το fit test πιάνει, αντίθετα υπάρχουν άλλες εφαρμογές όπου δεν κάνει τίποτα, ναι μεν εσύ τρέχεις τη διαδικασία του fit test, αλλά ό,τι και να σου πει δεν μονίμως λέγεται ότι είναι πάντα είναι τέλειο το fit ή δεν κάνει τίποτα, οπότε εδώ ήταν πολύ σωστή η υλοποίηση και εδώ είναι χρήσιμη. Και γιατί είναι χρήσιμη? Γιατί είναι σημαντικό αυτό, γιατί θέλετε να έχουν σωστή εφαρμογή τα ακουστικά, πρώτον για να ακούτε, για να έχετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου, όσο και για να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση στο noise cancelling. Και μια και μίλησα για noise cancelling, πάμε να δούμε και τις επιλογές εδώ που δίνει. Ουσιαστικά έχουμε τρεις επιλογές. Έχουμε εδώ το normal, όπου ουσιαστικά το noise cancelling είναι ανενεργό. Δίπλα έχουμε το transparency mode, το οποίο ουσιαστικά αφήνει να περάσουν κάποιους περιβαλλοντική ήχη, και μάλιστα και εδώ έχουμε δύο επιλογές. Έχουμε το vocal που αφήνει μόνο τις φωνές και το fully transparent όπου αφήνει γενικά όλους τους περιβαλλοντικούς ήχους, ώστε να μην είμαστε απομονωμένοι οπότε περπατάμε στον δρόμο. Και δίπλα έχουμε όλες τις επιλογές του noise cancelling. Έχουμε λοιπόν transport, indoor, outdoor
και custom εδώ που ρυθμίζουμε το πόσο έντονο θα είναι το noise cancellation εμείς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος παρουσίασης του κάθε mode. Εξηγεί ακριβώς τι κάνει το κάθε mode και ποιες συχνότητες κόβει, οπότε δεν σας τάζει λαγούς με μέτρα χίλια. Συνολικά τώρα εγώ θα έλεγα ότι η απόδοσή τους ήταν αρκετά καλή. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι τα in-ear προϊόντα έχουν περιορισμό, δεν μπορούν να μας δώσουν την ίδιο βαθμό απομόνωσης που δίνουν τα over-ear ακουστικά. Εγώ θα έλεγα ότι η απομόνωση που δώσανε ήταν στο μέσο όρο της κατηγορίας. Τώρα να μιλήσω λίγο και για την αυτονομία. Εγώ τα δοκίμασα όλες αυτές τις μέρες με ενεργό το noise cancellation και πήρα συνολικά 20 ώρες αυτονομία. Η εταιρεία μιλάει για 26, αλλά με κλειστό το noise cancelling. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα η αυτονομία να είναι λίγο μεγαλύτερη. Οι 5 ώρες που δίνουν με μία φόρτιση δεν είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν ακουστικά τα οποία δίνουν 6 και 7 και 8 ώρες. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το δουλέψει η Soundcore μελλοντικά σε κάποια άλλη έκδοση των ακουστικών. Το τελευταίο τώρα πράγμα για το οποίο ήθελα να μιλήσω είναι αυτό που είδατε στην αρχή, το οποίο ήταν εδώ. Ο player ουσιαστικά και εδώ που λέει, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, white noise. Τι είναι λοιπόν εδώ αυτή η επιλογή? Αν πάω δίπλα στην καρτέλα του community, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη επιλογή για white noise και μπορούμε πια λοιπόν ουσιαστικά να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή να αρχίσει να παίζει εκείνη ambient ήχους. Και πού μας βοηθάει αυτό? Μας βοηθάει ότι μπορεί να θέλουμε να έχουμε κάτι στα αυτιά μας, αφορά με τα ακουστικά και να έχουμε κάποιον ήχο είτε για να χαλαρώσουμε είτε για να συγκεντρωθούμε σε κάποια εργασία. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολλά έτοιμα προφίλ, βλέπετε υπάρχουν διαφορετικοί ήχη, θάλασσα, καταιγίδα, γραφείο, εστιατόριο κτλ. Λοιπόν, μπορείς να επιλέξεις έναν να τον κατεβάσεις. Ακριβώς από κάτω έρχεσαι μετά και ρυθμίζεις το πόσο αργός, το πόσο δυνατός ή το πόσο δυνατά θα παίζεις σε σχέση με κάποιον άλλον που έχεις επιλέξει. Εδώ βλέπετε μάλιστα μπορείτε να συνδυάσετε συνολικά μέχρι 3 διαφορετικούς τέτοιους ήχους. Από εκεί και πέρα υπάρχει και χρονόμετρο στο οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε εσείς πόση ώρα θα παίζει το κάθε white noise. Και όταν φτιάξετε εσείς ένα προφίλ το οποίο σας αρέσει, έρχεστε μετά και το αποθηκεύετε για να το χρησιμοποιήσετε εσείς μελλοντικά. Πάρα πολύ ωραία η εφαρμογή, πάρα πολύ ωραία οργανωμένη, πάρα πολλές επιλογές οι οποίες κάποιες μάλιστα δεν τις έχω συναντήσει πουθενά και όσες μάλιστα υπάρχουν λειτουργούσαν εξαιρετικά. Οπότε λοιπόν δεν έχω απολύτως κανένα παράπονο από το κομμάτι της εφαρμογής. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα και το κόστος, τα ακουστικά είναι στην Ελλάδα στα 130 ευρώ, δεν είναι ούτε πάρα πολύ ακριβά ούτε τα πιο φτηνά της κατηγορίας. Η απόδοσή τους θεωρώ είναι τέτοια όπου δικαιολογούν απόλυτα την τιμή τους. Οπότε λοιπόν, αν εσείς ψάχνετε για ένα ζευγάρι ακουστικών in-ear με ενεργό σύστημα ακύρωση θορύβου και μέχρι τώρα δεν ξέρατε ότι υπάρχουν οι Soundcore, θα σας έλεγα να πάτε να δοκιμάσετε τα Liberty Air 2 Pro και μπορεί αυτά να γίνουν τα επόμενα ακουστικά σας. Θα ήθελα όμως πάρα πολύ να ακούσω και τη δική σας άποψη στα σχόλια. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για την ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.